και γιατί, ναι, με ποια αφορμή κάνετε την ανάρτηση συγκεκριμένη. Πριν θέλω να πω δύο λόγια σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης που έχουν κατακρίσει το όνομά μας. Μας θυμούνται βέβαια όποτε έχουμε κρίσεις. Είμαστε μια εξωτική περιοχή που μετά μας ξεχνούν τελείως. Και θέλω να επισημάνω ότι οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι που είναι εδώ, λες και είναι στο μέτωπο. Ναι. Είναι πολεμικοί ανταποκριτές κυρίως. Έχει παρά μια υπερβολή. Κύριε Λασκαράκη, επειδή το ξεκινήσατε να το λέτε, εμείς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι σε αυτόν τον σταθμό δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν... έτσι. Όλη η περιφέρεια έχει την ίδια βαρύτητα με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα αυτό να πω, και άλλα με προλάβατε. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το κλίμα εδώ είναι πάρα πολύ άσχημο. Έτσι. Είμαι από αυτούς που έχουν δεχτεί την στοχοποίηση, την επίθεση, την εξύβριση και τις απειλές. Γιατί είπα το αυτονόητο, ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα, στον Εύρο σήμερα, είναι ένα τσουνάμι εθνικολαϊκισμού. Δεν ξέρω ποιος ξεκίνησε αυτή την ιστορία, αλλά νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ευθύνη. Όταν έρχονται εδώ όλοι οι πολιτικοί από όλη τη Βόρεια Ελλάδα να αναβαθμιστούν στα εθνικά ιδεώδη. Ακόμη και η Εκκλησία έφερε τον Αρχιεπίσκοπο, έφερε πάρα πολλούς Μητροπολίτες. Πρέπει να εξαιρέσω εδώ κάτι, γιατί πραγματικά η Εκκλησία παίζει σημαντικό ρόλο. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο δικός μας εδώ, ήταν ο μόνος που είπε ότι πρέπει τους μετανάστες να τους αγκαλιάσουμε, να τους δώσουμε νύφες και γαμπρούς και να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας. Να τους μορφώσουμε την ελληνική παιδεία. Και άκουσε και αυτός διάφορα. Ήθελα να ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Και καλά κάνατε και το είπατε αυτή την διαφορετική στάση ενός καλού ιεράρχη. Ενός, βεβαίως. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Γιατί βλέπω ότι οι πιο πολλοί που έχουν αυτή την εθνικιστική και την ξενοφοβική και την ρατσιστική στάση, αν θέλετε, είναι άνθρωποι θρησκευόμενοι. Και ήθελα να ρωτήσω, αν κατέβαινε ο Χριστός σήμερα στις Καστανιές, με ποιους θα πήγαινε, με τους κυνηγούς ή με τους κυνηγημένους. Μια απλή ερώτηση κάνω. Ναι. Να. Εσείς έχετε δει δράση συγκεκριμένη πολιτοφυλακή, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, μας λέτε, που κυκλοφορούν με τα όπλα χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένοι από κανέναν. Υπάρχουν και βίντεο μέσα στη νύχτα που κυνηγούν τους μετανάστες, τους ξυλοκοπούν, τους ξεφτελίζουν, τους δίνουν. Και βέβαια, όταν τόλμησε κάποιος δημοσιογράφος του CNN, το ξέρετε φυσικά το θέμα, να βοηθήσει κάποιον, έφαγε αυτό στις ξυλιές του. Αυτά συμβαίνουν και νότια σε άλλη περιοχή, στο δέλτα του Εύρου. Υπάρχουν αυτοί οι αυτόκλητοι, οι υπερασπιστές της πατρίδας, που για αυτούς ο εχθρός είναι τώρα οι μετανάστες. Άλλες φορές είναι κάτι άλλο. Και βέβαια πάντα είναι η Τουρκία, ο μεγάλος εχθρός, ο προαιώνιος. Παλιά στον τόπο αυτό είχαμε και άλλους εχθρούς. Είχαμε τον υποβορά κίνδυνο. Για να περάσεις, να πας πέρα του Άρδα, ήθελες διαβατήριο, ήθελες ειδική άδεια. Αλλά αυτά πλέον έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα και σε μεγάλο βαθμό εσείς με τους Τούρκους πίνετε καφέ, νομίζω, στα καφενεία. Και υπάρχουν και ανταλλαγές και για ψώνια που πηγαίνετε, ερχόσαστε. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει ανάσα. Σκεφτείτε, δίπλα μας σε μια απόσταση 250 χιλιόμετρων, δηλαδή 2,5 ώρες περίπου, ζουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Μάλιστα. Όλοι αυτοί είναι ενδυνάμει καταναλωτές προϊόντων μας, είναι ενδυνάμει τουρίστες που μπορούν να δώσουν ανάσα στην αγορά μας. Και όχι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι το Εύρος είναι όχι μόνο για μας, αλλά για όλη την Ελλάδα. Είναι ένας προνομιακός χώρος, ένας σταυροδρόμος πολιτισμών που μπορεί πολλά να δώσει. Κύριε Λασκαράκη, ειλικρινά ήταν πολύ ευχάριστη νότα η συζήτηση μαζί σας εδώ στην εκπομπή μας. Και θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το θάρρος η γνώμη σας που βγήκατε μπροστά κόντρα σε πολλά που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο κλίμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε λίγο κάποια πλάνα συγκεκριμένα, να έχουμε λίγο μια